Από θαύμα, η επίθεση των τρομοκρατών στο ξενοδοχείο Πεντελικών δεν είχε ανθρώπινα θύματα. Η ρουκέτα διέγραψε αυτή την τροχιά από το ακατοίκητο σπίτι προς το ξενοδοχείο και ένα δέντρο απέτρεψε το ανεπανόρθωτο. Το Πεντελικών ήταν γεμάτο από θαμώνες του εστιατορίου, ενίκους και τους εργαζομένους. Κάποιοι είδαν και αυτή τη φορά ανθρώπους στις 17 Νοέμβρη να κατοκτεύουν το χώρο πριν από την επίθεση, και το ορμητήριο και το στόχο. Παρασκευή, γύρω στις 4.30, ο συνάδελφός μου είδε ένα άτομο ηλικίας 40 με 50 ετών, με σχετική μικρή φαλάκρα, σοβαρά αντιμένος, τύπος διανοούμενο, ο οποίος παρακολουθούσε το ακίνητο το δικό μου στη γωνία των οδών Φιλαδελφαίος 13 και Άβρας. Πιστεύω ότι η παρουσία μας δυσκόλυψε τα σχέδιά τους και γι' αυτό ίσως προτίμησαν το απέναντι κτίριο, το οποίο ήταν πράγματι ακατοίκητο. Ακόμη και χωρίς ανθρώπινα θύματα, η χτεσινή επίθεση των τρομοκρατών είχε ένα βέβαιο θύμα, τον τουρισμό. Δυστυχώς το τουριστικό μας προϊόν δεν αντέχει σε ενέργειες όπως τρομοκρατικές ενέργειες που συμβαίνουν δυστυχώς πολύ συχνά. Όλα αυτά τα στοιχεία γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης στο εξωτερικό κατά τρόπον που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πράγματι εκμεταλλεύονται αυτά τα γεγονότα και αυτά τα στοιχεία οι ανταγωνίστριες χώρες στο εξωτερικό. Μεταξύ των θαμώνων στο εστιατόριο του Πεντελικών και ο Υπουργός Παιδείας κ. Γιώργος Σουφλιάς. Η ατυχία είναι εξής, ότι είχα 2 μήνες να βγω έξω και έπεσα πάνω στην περίπτωση. 2 ακόμη ημέρες θα κυλήσουν με την πολύκλωτη δίκη και από τη Μεγάλη Πέμπτη ως την Λαμπρή Πέμπτη το δικαστήριο θα διακόψει τη συνεδρίασή του για το Πάσχα. Χτες η μονομαχία Χαλικιάς εναντίον Κουτσόγεωργα δέσπασε στο δικαστήριο και προκάλεσε την παρέμβαση του Προέδρου, όταν ο κ. Κουτσόγεωρος κάποια στιγμή κατεφέρθη εναντίον και του κ. Κόκκινου. Δεν με συγχωρείτε, με συγχωρείτε πολύ κύριε, να ανακαλέσετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, να ανακαλέσετε. Δεν προστατεύω κανέναν. Προστατεύω τη διαδικασία και του κύρου του δικαστηρίου. Σας παρακαλώ πολύ, να ανακαλέσετε. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι εγώ για πρώτη φορά μιλάω για τον νόμο. Δεν έχω κάνει καμία. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να ανακαλέσετε, να μην με αναγκάσετε και καταχωρήσετε πρακτικά τη φράση αυτή. Αυτό δεν έχω. Αυτό εντάξει, ήταν η παραδρομή. Εντάξει. Μία μικρή βορειοϋπηρώτισσα, η Ιουλιέτα, έκοψε ίδια το νήμα της ζωής της λίγες μέρες πριν από το γάμο της για μία τραγική παρεξήγηση. Λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Αυγερόπουλος. Τη Δευτέρα του Πάσχα, η Ιουλιέτα Μότσιου θα βαφτιζόταν χριστιανή 2 μήνες μετά τη φυγή της από την Αλβανία. Σήμερα το πρωί, η 50χρονη Ελένη Βίχου τη βρήκε κρεμασμένη στην αυλή του σπιτιού της, όπου την φιλοξενούσε μαζί με τον αραβωνιαστικό της. Όλα έγιναν χθες το απόγευμα. Ο αραβωνιαστικός είχε δώσει στην Ιουλιέτα 80.000 δραχμές για να τη φυλάξει. Εκείνη όμως νόμιζε πως τις έχασε. Τι λέει εδώ στην γυναίκα, λέει: τα χάσα τα λεφτά, με τα πήραν, ποιο με τα πήρε, με τα πήρε εσύ, με τα πήρε άλλο, με τα πήρε άλλο. Και πάνε και τη γυναίκα του. Τι στενοχωρία, είναι κλάμα, κακό, λέει γι' αυτά. Τι φαίνεται από αυτό. Το τραγικό στην ιστορία είναι ότι τα χρήματα βρέθηκαν σήμερα το πρωί και όπως αποκαλύφθηκε, ο αραβωνιαστικός είχε ξαναπάρει τα χρήματα από το σημείο που τα φύλαγε η Ιουλιέτα και τα είχε δώσει σε κάποιον φίλο του να τα κρατήσει. Εκείνη όμως δεν το ήξερε και κρέμασε το όνειρο της ζωής της σε μια κλιματαριά. Αγωνιώδη έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία και τη Γαλλία απευθύνει ο ηγέτης των Κούρδων Μασούτ Μπαραζανί. Του ζητά να σώσουν το λαό του από τον αφανισμό, καθώς οι Κούρδοι αντάρτες υποχωρούν τώρα μπροστά στα στρατεύματα του Σαντάμ. 3 εκατομμύρια Κούρδοι, όπως δηλώνει ο Μπαραζανί, έχουν καταφύγει στα χιονισμένα βουνά δίχως τρόφιμα ή άλλο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν το δρυμή ψύχος. Οι κυβερνητικές δυνάμεις δεν κερδίζουν όμως μόνο στο βορρά. Και στο νότο, οι στρατιώτες του Σαντάμ κατέστειλαν τις εξεγέρσεις στις περισσότερες πόλεις. Χθες μάλιστα οδήγησαν τους ξένους δημοσιογράφους στην ιερή πόλη Καρμπάλα και στην πόλη Νατζάφ. Και εκεί οι δημοσιογράφοι αντίκρισαν, όπως και στο βορρά, εικόνες καταστροφής. Ερυπωμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και δεκάδες νεκρούς, στρατιώτες και αμάχους, οι οποίοι πλήρωσαν με τη ζωή τους την εμφύλια διαμάχη. Όσοι έχουν επιζήσει δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι θα προσπαθήσουν τώρα με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουν να αποκαταστήσουν τον φυσιολογικό ρυθμό της ζωής τους. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των πολιτικών μεταρρυθμίσεων η Σοβιετική Ένωση εκφράζει και πάλι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Έντβαρντ Σεβαντνάτζε. Σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό Stern, ο Σεβαντνάτζε λέει ότι μόνο αν περιοριστεί δραστικά η επιρροή των στρατιωτικών, ο Γκορμπατσόφ έχει μια τελευταία ευκαιρία να σώσει την Περεστρόικα. Ο Σεβαντνάτζε εξέφρασε την ανησυχία του για την αυξανόμενη επιρροή των συντηρητικών και τόνισε ότι η πολιτική ηγεσία στη Μόσχα έχει στην πραγματικότητα παραλύσει. Ο Σεβαρνάτζε δεν είναι όμως ο μόνος που έχει προβλήματα με τους συντηρητικούς. Το συνέδριο των αντιπροσώπων της Ρωσίας που συνεχίζει τις εργασίες του στη Μόσχα, ο ριζοσπάστης Μπόρις Γέλτσιν απέτυχε να θέσει σε ψηφοφορία την πρότασή του για αλλαγή στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Ρωσίας.
Ο Γέλτσιν όμως δηλώνει ότι είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα, ώστε στο μέλλον ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εκλέγεται άμεσα από το λαό της. Και ορισμένοι οπαδοί του δεν απέκλεισαν την πιθανότητα οι ριζοσπάστες βουλευτές να επιδιώξουν την διάλυση του Ρωσικού Κοινοβουλίου και την διεξαγωγή νέων εκλογών. Προκαλεί και πάλι η σερβική μειονότητα της Κροατίας. Στο σερβικό συμβούλιο της Κράινα, μιας περιοχής της Κροατίας, όπου πλειοψηφούν οι Σέρβοι, κήρυξε απόψε την προσάρτηση με τη Σερβία. Η μονομερής αυτή διακήρυξη, όπως επισημαίνουν πολιτικοί παρατηρητές στο Βελιγράδι, αποτελεί την μεγαλύτερη δυνατή πρόκληση εναντίον της εδαφικής ακαιρότητας της Κροατίας. Και είναι πιθανό να τροφοδοτήσει νέα επεισόδια, δύο μόλις ημέρες μετά τις αιματηρές συγκρούσεις στην Κροατία ανάμεσα στην αστυνομία της Δημοκρατίας και σε εθνικιστές Σέρβους. Τρεις νεκροί και 22 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των συγκρούσεων εκείνων, συγκρούσεις που οδήγησαν τη συλλογική προεδρία της χώρας να αναθέσει σε μονάδες του Ομοσπονδιακού Στρατού να αποκαταστήσουν την τάξη. 10 άρματα μάχης και 5 στρατιωτικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί γύρω από τον τόπο των αιματηρών συγκρούσεων που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την κροατική πρωτεύουσα. Η επόμενη είδηση αφορά τις αγορές μας για το αναστάσιμο και το πασχαλινό τραπέζι. Εισάγονται 3 εκατομμύρια αυγά για να μην κινδυνεύσει το έθιμο με τα κόκκινα αυγά. Προσοχή όμως στη μαγειρίτσα. Οι λόγοι στο ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντά. Το Σάββατο διαπιστώθηκε ότι στην αγορά προσπαθούσαν να θέσουν να διαθέσουν 27 τόνους σηκωτερές ακατάλληλες. Ομοίως βεβαιώθηκε ότι έμπορος ελαιολάδου χρησιμοποιούσε 15 τόνους σογέλο ως έλαιο για τη μεθόδου της νοθεύσεως. Η κατάσταση αυτή οδήγησε το Υπουργείο να αυξήσει από σήμερα τους ελέγχους στην αγορά, ενώ ήδη οι τιμές διαμορφώνται σε υψηλά επίπεδα τόσο στα κρέατα όσο και στα προεκπαιδευτικά. Το αρνάκι γάλακτος έφτασε τις 500 δραχμές έναντι 1.200 πέρσι, ενώ η τιμή της ντομάτας πλησίασε τις 400 δραχμές. Με 50 δραχμές και χιλιάδες σύνταξη τι θα ψωνίσουμε, ποτιά και τσεκούρι. Να, λόγω την περίπτωση καλές είναι οι τιμές, δεν έχουμε παράπονο. Έχουν μια αύξηση από πέρσι παραπάνω από 20%. Το ανατιμητικό κλίμα ξύρει να εμφανίζεται στην αγορά, κάτι που παραδέχονται και οι καταστηματάρχες. Ίδιες είναι οι τιμές, αλλά μέχρι το Πάσχα, μέχρι μέσα στη βδομάδα, αυτή πρέπει να αλλάξει γύρω στο 5-7% ανάλογα. Αυτή τη στιγμή είναι, κατά την άποψή μου, κάπως ακριβές. Ο καιρός. Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στην Αττική θα υπάρχουν νεφώσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία εδώ θα κυμανθεί μεταξύ 7 και 11 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Επόμενο μας δελτίο στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.